Ένα βήμα παραπέρα θέλει να κάνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με την έναρξη της νέας σεζόν το Σεπτέμβριο. Η ανάδειξη της αξίας της ζωής είναι η θεματική γύρω από την οποία θα κινηθούν τα θεατρικά έργα καθώς και οι υπόλοιπες δράσεις. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε πολλές παραστάσεις και καλές παραστάσεις. Αυτό είναι σημαντικό, και η ποσότητα αλλά και η ποιότητα. Και πολλές άλλες δράσεις. Και με θεατρικά αναλόγια, μικροπαραστάσεις έτσι που πηγαίνουν σε διάφορους χώρους, αλλά και μια κοινωνική δραστηριότητα, κοινωνική δράση στο θέατρο. Την ανωδική πορεία του θέλει να συνεχίσει στο Κουθουβουέ και να προσφέρει στους θεατές υψηλής ποιότητας παραστάσεις. Η προσέλευση του κοινού της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στη σεζόν που πέρασε ήταν μεγάλη. Με τους θεατές να γεμίζουν τις θεατρικές αίθουσες. Έχουμε πολύ κόσμο στις αίθουσες, περίπου 200.000 θεατές. Γι' αυτό συνεχίζει μια πορεία τελευταίων τριών χρόνων, δηλαδή που το κοινό είναι μαζί μας. Νομίζω ωραίες παραστάσεις και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την επόμενη χρονιά. Από το Σεπτέμβριο, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν 12 νέες παραστάσεις, καθώς και 5 έργα που αγαπήθηκαν θα επαναληφθούν για δεύτερη χρονιά. Το χειμωνιάτικο παραμύθι του Ουίλιαμ Σέξπιρ, μέσα από τη ματιά του μεγάλου Ρουμανού σκηνοθέτη Σίλβιου Πουρκαρέτε, είναι από τα νέα έργα που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων. Επανάληψη του Αλφανά, επανάληψη ο Ντά και ο Γκοντό. Νέα έργα όπως το Εξεπαφή, τόσο κοντά, το Κλόζο δηλαδή, θα γίνει στο Φουαγέ. Οι Πυρκαγιές του Μουαγουάν, η Πιέτης δύο Αφεντάδων, που θα σκηνοθήσει ο Μιχάλης Χιώνας, στην έργο του Γκολντόνη και άλλα πολλά. Οι περισσότερες παραστάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Στο μεταξύ, οι φίλοι του θεάτρου μπορούν να απολαύσουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Κουθουβουέ με την πρεμιέρα του Ορέστη στις 12 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, καθώς και άλλων παράλληλων δράσεων.